Και η υπομονή περνάει μέσα από την ιατρική γνώση και ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα. Μαζί μας η καθηγήτρια βιολογίας και νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, η Μεσσίνια, η κυρία Μαρία Γαζούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα δεδομένα που έχουμε από το εμβόλιο. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει στον κόσμο ο εμβολιασμός. Το ερώτημα είναι πολύ απλό και έχει να κάνει με την γνώση που χρειάζεται να έχουν όλοι οι πολίτες. Πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια? Ναι, ήδη ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία, ξεκίνησε και στην Αμερική. Η ασφάλεια των εμβολίων είναι δεδομένη. Τα εμβόλια αυτά που κυκλοφορούν, της Pfizer, το οποίο ξεκίνησε πρώτο, και της Moderna, έχουν δείξει μεγάλα ποσοστά ασφάλειας. Οι παρενέργειες που δημιουργούν είναι αντιμετωπίσιμες και δεν είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες. Δεν είναι δηλαδή σοβαρές παρενέργειες έτσι που μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές παρά μόνο μένουν στο αλλεργικό πλαίσιο που έχει αναφερθεί μέχρι τώρα? Έχει αναφερθεί παρενέργειες ήπιες, όπως μπορεί να είναι κάποιος ερεθισμός, κυρίως από τα έκδοχα τα οποία περιέχει το εμβόλιο, ή ένας πυρετός. Ήδη τέτοιες παρενέργειες κάνουν και τα ήδη γνωστά εμβόλια. Και τα εμβόλια της γρήπης σε κάποιους ανθρώπους κάνουν τέτοιες παρενέργειες. Το ποσοστό κάποιων πιο σοβαρών παρενεργειών είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Όπως γνωρίζετε, κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικό γενετικό υλικό, διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο, οπότε σίγουρα αντιδρά διαφορετικά σε κάποια δεδομένη θεραπεία. Οπότε μπορεί να αναμένουμε και κάποιες λίγο πιο σοβαρές παρενέργειες, όχι όμως σε κάτι μη αντιμετωπίσιμο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή έγινε και μέχρι και πολιτικός λόγος για τη συγκεκριμένη αναφορά, αλλά τουλάχιστον κυριαρχεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δυστυχώς οι επιστήμονες όπως εσείς πρέπει να καλείστε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις δύσπιστες φωνές, είναι εμβόλια που παρεμβαίνουν στο ανθρώπινο DNA? Όχι, κατηγορηματικά αυτά τα εμβόλια, τα mRNA εμβόλια, δεν παρεμβαίνουν στο ανθρώπινο DNA. Ο οργανισμός μας δεν διαθέτει τα απαραίτητα ένζημα για να μπορούν να εντάξουν στο ανθρώπινο DNA. Απλά αυτά μπαίνουν, γίνεται η σύνθεση στο κυταρόπλασμα της πρωτεΐνης της αγκίδας και παράγονται τα εξωτερωτικά αντισώματα εναντί του ιού. Το mRNA καταστρέφεται, είναι ένα σταθές μόριο το οποίο δεν παραμένει στον οργανισμό. Οπότε με ασφάλεια λέμε ότι δεν παρεμβαίνει στο ανθρώπινο DNA. Ουσιαστικά όμως θα το πω, έχουμε γρήγορα εμβόλια και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το γεγονός ότι έχουμε γρήγορα εμβόλια εξασφαλίζουν και την αποτελεσματικότητα σε τόσο υψηλά επίπεδα. Βλέπουμε δηλαδή εμβόλια 90% και κάτι που έχουν ήδη αναφερθεί. Έχει ακολουθεί όλη η διαδικασία έτσι όπως προβλέπεται να ακολουθεί? Γιατί υπάρχουν χαρακτηριστικές αναφορές ότι για κάποια εμβόλια θα έπρεπε να περιμένουμε ίσως και περισσότερο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, πια έχουμε μια τεχνολογία και τεχνογνωσία στα χέρια μας που πριν από 10 χρόνια δεν την είχαμε. Αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να αναπτύσσουμε γρήγορα εμβόλια. Μην ξεχνάτε, από τις πρώτες μέρες που εμφανίστηκε ο ιός στην Κίνα, αμέσως αποκωδικοποιήθηκε το γενετικό του υλικό. Οπότε αμέσως ξέραμε με τι είχαμε να κάνουμε. Οπότε όλη αυτή η τεχνολογία μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ήδη έχει δοκιμαστεί σε 44.000 ανθρώπους, το οποίο και σε διάφορες ηλικίες, σε διάφορα περιστατικά, οπότε αυτό εξασφαλίζει την ασφαλειά του. Όταν κάθε νέα θεραπεία, είτε εμβόλιο υπάρχει αυτό, είτε φάρμακο ή οτιδήποτε, πάντα υπάρχει μια περίοδος φαρμακοεπαγρύπνησης. Ποτέ δεν εφησυχάζουμε και παρακολουθούμε τι θα γίνει και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Αλλά οι κανόνες ασφαλείας ακολουθήθηκαν με όλα τα διεθνή πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε αμφιβολία γι' αυτό. Άρα μας καλύπτει το εμβόλιο, έτσι να το πω. Θα είναι βέβαια διαφορετικά τα πλαίσια της δοσολογίας. Μέχρι να τα δούμε και στη χώρα μας, ακούσαμε νωρίτερα και για τα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία αναμένεται να αναπτυχθούν άμεσα μέσα στον Γενάρη. Μας καλύπτει το εμβόλιο για αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε έναν ιό που μας έχει δείξει τα δόντια του, είναι ένας σοβαρός αντίπαλος. Δεν ξέρουμε σε αυτούς που έχουν νοσήσει και έχουν αναρρώσει μακροχρόνια τι προβλήματα μπορεί να αφήσει. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που μολύνθηκαν επαναμολύνονται, έχουμε περιστατικά επαναμολύνσεων, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να τον αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ο αντίλογος, πολλοί λένε ότι γιατί δεν έχουμε θεραπείες ή γιατί έχουμε τα πολυκλονικά αυτά, διάφορα τα μονοκλονικά αυτά αντισώματα και το καθεξής. Όμως και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε καμία θεραπεία στα χέρια μας. Αυτές οι θεραπείες δεν δουλεύουν για όλους τους ασθενείς. Ακόμα και τα κοκτέιλ αντισωμάτων πρέπει να δοθεί
πάρα πολύ νωρίς για να μπορεί να είναι αποτελεσματικό, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε κάποια θεραπεία. Το μόνο που θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε κάποια χαλάρωση είναι τα εμβόλια. Οπότε δεν θα πρέπει να είμαστε δύσπιστοι και θα πρέπει να το κοιτάξουμε σοβαρά και να εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού σύντομα. Αυτό θα είναι η απάντηση μας απέναντι στον ιό. Μας ανησυχούν κάποιες ενδεχόμενες μεταλλάξεις του κορονοϊού? Κοιτάξτε να δείτε, ο ιός και αυτός προσπαθεί να επιβιώσει. Εμείς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτός προσπαθεί να επιβιώσει. Οπότε κάθε φορά που ο ιός πολλαπλασιάζεται στα κύτταρά μας, συσσωρεύει μεταλλάξεις. Μέχρι στιγμής οι μεταλλάξεις που έχουν εντοπιστεί δεν εμπλέκονται με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί και τους επιστήμονες. Αν αυτό υπάρξει, η τεχνολογία που έχουμε θα αντιδράσουμε πάρα πολύ γρήγορα ώστε να φτιαχτούν καινούργια εμβόλια. Αλλά μέχρι στιγμής οι μεταλλάξεις που έχουν εντοπιστεί δεν ανησυχούν. Ένα ερώτημα ακόμη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον γενικό πληθυσμό, ότι όποιος κάνει το εμβόλιο θα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τους κανόνες προστασίας. Γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι εάν θα κάνουμε το εμβόλιο, όλα ωραία και όλα καλά. Όχι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες προστασίας και αυτό γιατί μέχρι να εμβολιαστεί ένα ικανοποιητικό αριθμό ατόμων. Γιατί αυτός που εμβολιάζεται προστατεύεται από το να νοσήσει, αλλά δεν προστατεύει τους άλλους από το να τους μεταδώσει τον ιό εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί. Οπότε μέχρι να έχουμε τον εμβολιασμό ενός ικανοποιητικού αριθμού πληθυσμού θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Όσο περισσότεροι εμβολιάζονται, τόσο θα μπορούμε να χαλαρώνουμε και να μιλάμε για μια κανονικότητα. Γνωρίζοντας και τα δεδομένα που έρχονται πλέον με τα νέα εμβόλια, λίγο πολύ, ακούσαμε σήμερα θα προσθεθεί και αυτό της Johnson & Johnson, νομίζω λίγο πιο μετά αυτό όπως φαίνεται. Πότε τη βλέπουμε αυτή την κανονικότητα? Κοιτάξτε, στη χώρα μας θα έρθουν τα πρώτα εμβόλια, ελπίζουμε τον Ιανουάριο και να αρχίσουν οι εμβολιασμοί, οπότε αν μέχρι τον Ιούνιο έχει εμβολιαστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός, μπορούμε να μιλάμε το καλοκαίρι για μια χαλάρωση και μια πιο κανονική ζωή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια, όσο περισσότεροι εμβολιάζονται τόσο περισσότερο θα μπορούμε να λέμε ότι χαλαρώνουμε. Επειδή εκπροσωπείτε και έναν κλάδο της ιατρικής επιστήμης όπως αυτός της νανοϊατρικής, από εδώ και πέρα να το πω έτσι πολύ απλά, επειδή αυτή η παγκόσμια απειλή ήρθε πολύ ξαφνικά και ανέτρεψε τα πάντα από την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα, σίγουρα ανέτρεψε όλη τη ζωή των ανθρώπων, μπορούμε να είμαστε γρήγορα έτοιμοι για την οποιαδήποτε απειλή που ενδεχόμενα να ανακύψει από εδώ και πέρα? Η τεχνολογία του mRNA μαζί με την τεχνολογία της νανοϊατρικής, την νανοτεχνολογία, μας έδωσαν ένα αποδοτικό εμβόλιο. Πια έχουμε αυτή την τεχνογνωσία στα χέρια μας, ώστε να μπορούμε εύκολα να την εφαρμόσουμε και σε πιθανές άλλες απειλές, που ελπίζουμε όμως να μην συμβούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κατάφυση των γνώσεών σας και για τις δικές σας αναφορές. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.